Δεν μπορεί, αν είσαι επιχειρηματίας και έχεις ένα περίπτερο, και αυτός επιχειρηματίας είναι, και χρωστάς να μπαίνεις φυλακή, αλλά αν είσαι καλαράρχης ή εκδότης και χρωστάς, να κρατάς την επιχείρησή σου ανοιχτή με δημόσιο χρήμα. Πολύ απλά πράγματα λέω. Λέω ότι η δημοκρατία έχει κανόνες και σε αυτούς τους κανόνες πρέπει όλοι να τους σεβαστούμε αυτούς τους κανόνες. Και λέω ότι επιτέλους αυτό το απόστημα της διαπλοκής πρέπει να σταματήσει στον τόπο. Εμείς δεν είμαστε εναντίον της επιχειρηματικότητας, αλλά όταν η επιχειρηματικότητα βασίζεται σε ένα σάπιο έδαφος, αυτό δεν είναι καλό ούτε για τον τόπο, ούτε για τη δημοκρατία. Δεν φοβάστε όμως ότι κάποιοι μπορεί να έχουν έρθει γύρω σας προσδοκώντας σε μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Σας κατηγορούν ότι έχουν έρθει δίπλα σας κάποιοι. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά έχουν έρθει γνώση οι φύλακες. Και μάλιστα την πατήσατε κιόλας. Είδατε, να, ο κύριος Χανιάς για παράδειγμα. Ήρθε ως μεταγραφή, ήταν υποψήφιος βουλευτής και στη συνέχεια βγαίνει και καταγγέλει το κόμμα με το οποίο ήταν υποψήφιος. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πολλά θα δουν τα μάτια μας. Είμαστε προετοιμασμένοι. Είμαστε προετοιμασμένοι διότι ξέρουμε ότι όταν ένα σύστημα εξουσίας έχει μάθει με κάθε κυβέρνηση να παραμένει ίδιο και αναλύωτο και βλέπει τώρα ότι απειλείται αυτό το σύστημα εξουσίας, είναι ικανό να κάνει τα πάντα για να κρατήσει την εξουσία του. Αυτή είναι μια απολύτως λογική διαμάχη, πάλι σύγκρουση την οποία είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε στο βαθμό που έχουμε μαζί με τον λαό για να τη δώσουμε αυτή τη σύγκρουση. Διότι εγώ είπα και στη χθεσινή διακαναλική συνέντευξη, την προχθεσινή, ότι ούτε μία μέρα δεν θα αντέξουμε εμείς την εξουσία αν δεν έχουμε στήριγμα από το λαό. Κύριε Τσίπρα, θα το κυρώσουμε μια ερώτημα. Καταρχήν να πω θεσμικά κάτι, ότι στο θέμα των υγειών κάτω που πρέπει να διέπουν